Για τη σημασία της χρήσης της μάσκας στους κλειστούς χώρους και τη σωστή τοποθέτησή της μίλησε στην τηλεόραση 10 ο φαρμακοποιός Βασίλης Τσιούτσιας κατατάσσοντα την χειρουργική μάσκα στις πιο αξιόπιστες επιλογές συνιστώντας παράλληλα την προσοχή των πολιτών έτσι ώστε να μην γίνουν αγοραστικά θύματα όσων καπλεύονται τις ανάγκες των ανθρώπων. Ποιο είδος μάσκας θεωρούμε πιο κατάλληλο. Το πιο κατάλληλο Το πιο Είδο μάσκα, αφού πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι μάσκα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εμεί οφείλουμε να εναρμονιστούμε με τι οδηγίε του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία και με του τοπικού και του εγχώριου φορεί. Ε, νομίζω ότι η χειρουργική μάσκα είναι η μάσκα που η οποία προστατεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό πρέπει να εμπιστευόμαστε τι οδηγίε του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τι οδηγίε τι οποίε δίνει το Υπουργείο Υγεία και όχι ε, να πέφτουμε αγοραστικά θύματα των τυχάρποστων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά, καπηλευόμενοι της ε, ανάγκες και τις, ε, και, το, και τις φοβίες του κοινού. Υπάρχουν οι φασμάτινες, οι μάσκες, οι χειρουργικές μάσκες, οι μάσκες με φίλτρα άνθρακα και οι μάσκες με τα ενεργά φίλτρα, τα οποία πλέον όπως έχουν αποσαφινιστεί, ε, δεν ενδείκνεται για το ευρύ κοινό. Ε, πρέπει να πούμε ότι οι τιμές πλέον έχουν εναρμονιστεί στις ανάγκες κάθε νοικοκυριού και βάσει των οικονομικών συνθήκων. Δεν, υπάρχουν αυτές δεν υπάρχει η ασχολοκέδη αυτή η οποία δημιουργήθηκε, αλλά όχι από του φαρμακοποιού, οφείλω να τονίσω, που ήταν τον πρώτο καιρό, διότι εμεί είμαστε οι τελικοί αποδέκτε όλη αυτή τη αλυσίδα αγορά. Υπάρχουν οικονομικές μάσκες, φθηνές μάσκες ε, και η πρότασή μας και η πρότασή προσωπική είναι, όπως γίνεται και στις άλλες χώρες, η κυβέρνηση και το κράτος να μεριμνήσει, να χορηγήσει μάσκες ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα στα νοικοκυριά. Ο σωστό τρόπος της χρήσης της μάσκας ποιο είναι, πώς πρέπει ε, να τη φοράμε. Σίγουρα η μάσκα ε, είναι κάτι το οποίο προστατεύει. Είναι κάτι το οποίο μας προφυλάσσει, αλλά δεν είναι μια πανάκια στην αντιμετώπιση ε, του ιού. Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής, δηλαδή σχολαστικό πλύσιμο των χεριών, χρήση του αντισηπτικού τζελ, ε, κανόνες υγιεινής του καθενός, αλλά και πριν βγάλουμε τη μάσκα πρέπει πρώτα να έχουμε πλύνει τα χέρια μας με σαπούνι, να έχουμε βάλει αντισηπτικό και τη μάσκα ποτέ δεν την πιάνουμε από μπροστά, αλλά από τα λαστιχάκια, την οποία την αφαιρούμε, την τοποθετούμε σε ένα καθαρό μέρος και πάλι πλένω με τα χέρια μας για να την χρησιμοποιήσουμε. Πόσους, μετά από πόσες χρήσεις πρέπει η μάσκα αυτή να πηγαίνει στα σκουπίδια? Οι χειρουργικές μάσκες είναι μάσκες μιας χρήσης. Ε, μετά από τις αγορές μας και την κίνησή μας έξω στο κοινό, στο ευρύ κοινό, πρέπει να πετάτε, ε, να ρίπτετε στο, σε ειδικό κάδο ε, απορριμμάτων, ο οποίο έχει έξω υπάρχουν σε δημόσιο χώρο και ο καθένα πρέπει να έχει ειδικό κάδο μέσα στο νοικοκυριό του, ώστε να γίνεται η σωστή απόρριψή του. Οι υπόλοιπε μάσκε που υπάρχουν είναι επαναπληνόμενε πολλαπλών χρήσεων, οι οποίε υπάρχουν σαφεί οδηγίε όσον αφορά τη χρήση του. Σήμερα, μετά την κατάργηση του SMS, που ο κόσμο μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα έξω, παρατηρήσατε κάποια αύξηση στη ζήτηση των μασκών. Το τελευταίο διάστημα είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια αύξηση ε, τη χορήγηση των μασκών. Μπορούμε. Τη αύξηση τη των ε, ε, το τελευταίο διάστημα, βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κόσμο έχει προσαρμοστεί στι νέε συνθήκε. Ε, υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση ε, που αυτό εφιστά όμω την προσοχή μα όσον αφορά στην σωστή χρήση του, στην σωστή αγορά του, ε, πάντοτε συμβολευόμενοι του αρμόδιου του τομέα υγεία.